Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ. Καλημέρα. Και να ξεκινήσουμε από αυτό που συζητάνε όλοι. Θα μπούμε κατευθείαν στο Zoom. Ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Δημοσιογράφος, σας τα λοιπόν γνωρίζετε. Να αφήσουμε κάτι να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Εννοώ ότι είμαστε πολύ πριν από τις εκλογές. Αυτές οι μέρες θα είναι καθοριστικές. Νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Και δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα. Ούτε για το ποιος θα είναι πρώτος, ούτε για το ποιος θα είναι τρίτος. Άρα, μόνο αν δεις αποτελέσματα μπορεί να ξέρεις ποια είναι η κυβέρνηση. Εμείς πάντως πιστεύουμε, και νομίζω ότι όχι μόνο εμείς, αλλά και ο περισσότερος ελληνικός λαός, ότι έχουμε ανάγκη από μια μεγάλη πλειοψηφία κοινωνική. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, με βάση και τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους, είναι πολύ μεγάλες. Άρα, αν οι μισοί είναι στον δρόμο και διαμαρτύρονται, δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε ποτέ. Χρειαζόμαστε επιτέλους μια μεγάλη κοινωνική συμφωνία, που να μεταφράζεται σε μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσει σε 2 χρόνια να ξαναβάλει τη χώρα στη ράγη. Δεν μπορείς να προκαταβάλεις βεβαίως το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Όποιο κόμμα και αν είναι. Νομίζω ότι αυτό το έχουν αποφασίσει και τα μεγάλα κόμματα. Λοιπόν, θα πάμε σε συνεργασίες. Εσείς έχετε. Και έτσι πρέπει, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα, λέω, να πατήσουμε ένα μοχλό και να δίναμε αυτοδυναμία, νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή Ποτάμι, δεν θα έλεγαν αυτοδυναμία. Γιατί τα κόμματα, όταν μένουν μόνα τους, μάλλον σκέφτεται περισσότερο το εσωτερικό τους παρά την κοινωνία, παρά τους πολίτες. Νομίζω ότι η λύση των κυβερνήσεων συνεργασίας, που έχει επιλεγεί άλλωστε και από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, είναι η σωστή λύση και για τη χώρα. Ναι. Με ποιους θα κάνετε συνεργασία, και είναι το ίδιο να κάνετε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μετεκλογικά το ίδιο να κάνετε μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ? Έχουν το ίδιο πρόσημο. Ως κορμό δηλαδή, ναι, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ή η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς η πρωτιά είναι μεταξύ, ναι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω. Δεν είναι θέμα προσωπικών σχέσεων και προσωπικής χημίας που έγραψε κάποιος δημοσιογράφος, σχολιάζοντας και τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κυβέρνηση, δυστυχώς, με βάση τον εκλογικό νόμο, θα έχει ένα προβάδισμα τεράστιο το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα θα έχει ένα προβάδισμα 50 έδρες. Mm. Και ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Ας πούμε ότι συνασπιζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι και λέμε ας μην είναι το πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να γίνει. Και αν θέλετε την άποψή μου, και καλώς δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, στο πρώτο κόμμα δίνει ο κόσμος την πρώτη εντολή, δίνει και τις 50 έδρες, κακώς, έπρεπε να ήταν μια πολύ λιγότερη πρημοδότηση. Άρα έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Πρώτο κόμμα μας λέτε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι, δεν λέω ότι θα συνεργαστούμε με το πρώτο κόμμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνομιλήσουμε με το πρώτο κόμμα. Ωραία, ναι, να βάλουμε τη βάση της συνομιλίας σας. Δηλαδή, η βάση της συνομιλίας μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Μέρα, διότι δεν είναι 20 Σεπτεμβρίου το διακυβέρνημα, είναι 21 Σεπτεμβρίου. Έχετε δίκιο. Η πρώτη, και δεν το λέμε σήμερα, το λέμε από τις προηγούμενες εκλογές και αν θέλετε και από τις ευρωεκλογές, οι κυβερνήσεις δεν γίνονται με βάση ούτε το 4-2-1 του Σαμαρά, που μοίρασε τις καρέκλες χωρίς να κάνει ένα συμπαγές κυβερνητικό σχήμα, ούτε όμως και με τη λογική που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνησή του. Δηλαδή κάποιος εγώ και κάποιος ο συνεταίρος μου. Πρέπει αυτοί που θα αποφασίσουν να κάνουν μια κυβέρνηση σωτηρίας να συνεργαστούν και για τα πρόσωπα και για τους στόχους. Δηλαδή, τι θέλουμε να πετύχουμε στη χώρα, αυτά τα 10 πράγματα, που για μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Ποιοι μπορούν να το κάνουν, αυτοί. Οι οποίοι αυτοί δεν είναι ο ένας αντίπαλος του άλλου. Δεν βάζεις ένα υπουργείο, έναν άνθρωπο που εχθρεύεται την πολιτική του άλλου. Πρέπει να είναι μια συμπαγής ομάδα, η οποία θα έχει έναν ηγέτη και ένα σχέδιο. Αυτό ζητάμε από την επόμενη κυβέρνηση. Ναι, άρα εσείς θα συνεργαστείτε με λογικό. Το πρώτο κόμμα, για να καταλάβουμε. Σας είπα, θα συνομιλήσουμε. Βέβαια, θα συνομιλήσουμε με το πρώτο κόμμα. Όποιο και αν είναι και νομίζω αυτό. Ότι αυτό θα είναι και υποχρέωση όλων και του δεύτερου κόμματος. Δηλαδή, όποιος είναι δεύτερος θα πει τι, δεν συνομιλώ. Θα δούμε λοιπόν το πρώτο κόμμα τι έχει να μας προτείνει, ποιους άλλους βάζει στο παιχνίδι, αν κάνει αποκλεισμούς. Και με βάση αυτό θα αποφασίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πατριωτικά σωστό αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν πρέπει να έχει. Προσέξτε. Να βγω εγώ και να πω ότι δεν συνεργάζομαι με αυτόν. Εσείς είχατε πει για τους Ανέλ ότι δεν θέλετε για να συνεργαστείτε. Ναι. Θα δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Όχι, καλά, σε μια κυβέρνηση έτσι όπως αλλά έχετε εσείς ονομάσει η Εθνική Σωτηρία, σας την ονομάσουμε όπως θέλουμε. Όπου κάποια στιγμή πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ και θέλω να βάλω μέσα και τους ανεξάρτητους Έλληνες και θέλω να βάλω και το Ποτάμι και θέλω να βάλω και τον Πασόκ. Ναι. Υποθετικό σενάριο.
εσείς θα συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση ή μάλλον θα στηρίξετε μια τέτοια κυβέρνηση. Εμείς σας είπα, θα μιλήσουμε με το πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, εμείς με εθνολαϊκιστές, με ακροδεξιούς και με ανθρώπους που δεν έχουν σώα στα σφρένας, δεν συζητάμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ΑΝΕΛ, αλλά έχουν υπάρξει στα ελληνικά υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν βήμα στην ελληνική κοινωνία σε θέση ευθύνης. Άνθρωποι δηλαδή που δεν γνωρίζουν την αξία, ας πούμε, των πρότυπων σχολείων και πώς βοηθούν τις λαϊκές περιοχές, δεν θα είναι μαζί μας μια κυβέρνηση. Άρα δεν καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, γιατί λοιπόν, ρίχνετε διάφορα υπονοούμενα. Εσείς λέτε ότι δεν είναι μόνο. Δεν είναι καθόλου υπονοούμενα. Είναι πολύ σαφές. Ένα λεπτό, ότι η χώρα έχει ανάγκη από λογική. Εσείς λέτε πρέπει να συνεργαστούν τα κόμματα μετά τις εκλογές. Είναι απαραίτητο και αυτό θέλει και ο ελληνικός λαός, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Αλλά τώρα μας λέτε ότι αν με τους ΑΝΕΛ δεν θα συνεργαστείτε. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και μπουν και οι ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση. Έχετε κάποια πληροφορία ότι οι ΑΝΕΛ θα είναι πολύ ψηλά, ώστε πρέπει να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά, πρέπει αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, έχει πει ότι θέλει οπωσδήποτε να συνεργαστεί με τους ΑΝΕΛ. Οι 11 δημοσκοπήσεις που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα βγάζουν τους ΑΝΕΛ εκτός Βουλής. Ναι. Και επιμένετε να με ρωτάτε για τους ΑΝΕΛ. Σας λέω. Ότι τους ΑΝΕΛ τους θέλει. Επειδή πάνε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σας λέω. Επειδή έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τους θέλω. Αυτό είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάνε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, αλλά αυτό έχουμε πει. Όχι, είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για ένα κόμμα εκτός Βουλής ως βασικό του εταίρο, νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα και στην εκλογική του βάση. Εμείς λέμε όμως ότι θα συνομιλήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, στο βαθμό που έχει κερδίσει τις εκλογές, για να δούμε ποια είναι η σωστή λύση που προτείνει για τη χώρα. Και να σας πω κάτι. Δεν είναι κάτι που εμείς τώρα το λέμε και έχει σχέση με οποιαδήποτε ποσοστά. Θυμάστε ότι ακόμα και στις στιγμές που κάποιοι στη Βουλή λέγανε να βρούμε άλλον πρωθυπουργό, να συζητήσουμε, το ποτάμι ήταν ξεκάθαρο. Και έλεγε, έχει εκλεγεί πρωθυπουργός και αυτός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Σε αυτόν είναι πάντα οι πρωτοβουλίες. Κύριε Θοδωράκη, θέσατε ένα θέμα προηγουμένως, νομίζω και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Ότι δεν είναι μόνο τα κόμματα. Όχι, βέβαια. Είναι οι πολιτικές αφενός. Ένα. Και είναι αλλά είναι και τα πρόσωπα. Τα κόμματα. Ναι. Είπατε και μα τα αν πρόσωπα. Προτείνω εγώ στον Πρωθυπουργό ένα λοιπόν πρόσωπο. Αν προτείνω εγώ στον Πρωθυπουργό ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι είναι λάθος. Ότι ο βίος του μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετεί το ηθικό και σωστό της ελληνικής κοινωνίας. Θα μου πει ναι, επειδή το προτείνει, θα το δεχτώ. Λέω λοιπόν. Ότι όταν τρεις άνθρωποι, υποτεθείς ότι είμαστε εμείς οι τρεις, θέλουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση ή να κάνουμε μια επιχείρηση ή να διοικήσουμε την ΕΡΤ, τι θα πούμε, θα πει η κυρία Κατσίνη ότι αυτόν τον θεωρώ απαραίτητο σε αυτό το πόστο και θα πούμε τη γνώμη μας. Έτσι γίνονται οι κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα μόνο γίνονται, θα πάρω εγώ 5 υπουργεία και θα βάλω αυτούς που θέλω, θα πάρεις εσύ 2 και θα πάρει άλλη 10. Θεωρείτε λοιπόν ότι έχει έρθει το τέλος των ιδεολογιών και των απόψεων των πολιτικών προτάσεων που έχουν τα κόμματα της δομημένης πολιτικής σκέψης και είναι η εποχή των προσώπων. Σας κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε επιλογές. Έχει 5 καλούς στο ΠΑΣΟΚ, έχει και 2 καλούς στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει και άλλους 2 η Νέα Δημοκρατία. Οι θεσμοί, ξέρετε, και οι θέσεις φωτίζονται από τα πρόσωπα. Τα ίδια πρόσωπα σε ένα θεσμό μπορούν να τον βουλιάξουν και να στο άλλο να τον απογειώσουν. Η ευθύνη των προσώπων σε μια κοινωνία που δεν έχει γερούς θεσμούς, που δεν έχει μια δομημένη διοίκηση, είναι πολύ σημαντική η ευθύνη των προσώπων. Και αυτό είναι και το παράδειγμα της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Τα πρόσωπα δυναμητίζουν ή εκτοξεύουν μια προσπάθεια. Mm-hmm. Άρα πιστεύω πάρα πολύ στα πρόσωπα, όχι από ιδεολογικοποιημένα. Πιστεύω στα πρόσωπα που ξέρουν από πολιτική. Δεν μιλώ για τεχνοκράτες εγώ. Μιλώ για ανθρώπους όμως της πολιτικής επαΐοντες. Υπάρχουν στο Υπουργείο τα πρόσωπα Οικονομικών, και ξέρετε δεν βάζεις, στα κόμματα ποια πρόσωπα υπάρχουν. Ναι. Και ξαναρωτάμε, είσαστε πιο κοντά με τα πρόσωπα που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αυτό σας ρωτάω για το εξής. Ειλικρινείς. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα, σε ποιο χώρο κινήσαστε. Κινήσετε. Θα σας πω εγώ. Κεντροαριστερά, τώρα θα συνεργαστείτε με τη δράση, κεντροδεξιά, αριστερά, δεξιά. Γι' αυτό σας ρωτάμε για να πάμε και στη δεύτερη ερώτηση. Έχετε να μου δώσετε ένα όνομα υπουργού που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχετε. Που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Από τα δικά σας. Όχι. Λέω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι πάμε από την αρχή. Α. Και θα πούμε στον ελληνικό λαό ποια είναι τα καινούργια πρόσωπα που θα το κυβερνήσουν. Και δεν θα είναι η Σταρ. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το σενάριο είναι πολύ θολό. Εύλογο. Θέλετε να μου πείτε ποιος θα κυβερνήσει με τον κύριο Μεμαράκη. Θα είναι η παλιή του υπουργή. Η ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία θα φέρει τους παλιούς υπουργούς
για να σταθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχω απάντηση. Και ίσως μάλλον αυτοί δεν έχουν ακόμα απάντηση. Άρα λοιπόν, για να σας πω εγώ αν μπορώ να δεχτώ κάποια πρόσωπα, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να, ελάχιστα να έχουν φωτογραφεί σε αυτά τα πρόσωπα οι ίδιοι αρχηγοί τους. Δεν έχει συμβεί. Πάμε σε μια θολή εκλογική μάχη, όπου τα δύο κυρίαρχα πρόσωπα, ο Τσίπρας και ο Μεμαράκης, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Νομίζω ότι είναι και θέμα δυναμίας. Ο Μεμαράκης δεν τολμά να πει στον κόσμο με ποιους θα κυβερνήσει. Με ποιους θα κυβερνήσει. Με τους προηγούμενους υπουργούς που καταδικάστηκαν. Ας μας πει μερικά ονόματα. Και ο Τσίπρας, επειδή αρκετά πρόσωπα. Τα ίδια πρόσωπα θα είναι από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Λέτε για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δει τους περισσότερους υπουργούς του ή να αποστασιοποιούνται ή να πηγαίνουν με κάποιους αντίπαλους σήμερα. Άρα με ποιους θα κυβερνήσει. Χρειάζεται μια καινούρια κουβέντα δηλαδή. Συμφωνείτε δηλαδή σε αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, δεν θα είναι με Σταρ η επόμενη. Ναι, ξέρετε, η Σταρ που κοιτάνε συχνότερα από όσο πρέπει το καθρέφτη, πολλές φορές είναι εμπόδιο σε μια κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, δεν το λέω τώρα για έναν, αλλά πραγματικά η έπαρση που έχεις όταν θεωρείς ότι όλα τα φώτα σε κάθε βήμα είναι πάνω σου, δεν σε βοηθούν να κάτσεις και να κάνεις δουλειά. Γιατί η χώρα χρειάζεται δουλειά. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με συνθήματα. Σήμερα, κύριε Θεοδωράκη, θα ανακοινώσετε τις λίστες των υποψηφίων. Θα ανακοινώσουμε τις συνεργασίες μας. Ναι, ναι. Θα ανακοινώσουμε οι τελειωτικές λίστες, θα έρθουν όπως όλα τα κόμματα το κάνουν το Σάββατο για να. Ξέρετε, επειδή είναι το ρεπορτάζ λέει βεβαίως εσείς θα μας πείτε εκπλήξεων. Και θα δούμε. Είναι και το παιχνίδι των εκπλήξεων που λέτε και εσείς και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν καλαθοσφαιριστές, υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν λοιπόν προβεβλημένα πρόσωπα. Τα οποία είναι star. Ναι. Θεωρείτε λοιπόν, όταν εσείς μόλις είπατε πρώτον, ότι δεν χρειάζονται αυτοί οι star, αλλά όχι. Χρειάζονται άνθρωποι ας πούμε, που να γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ας πούμε, ότι ένας που θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών στοιχειοδός θα πρέπει να είναι ένας οικονομολόγος, να έχει μια καριέρα, να μπορεί. Θα προσφέρει λοιπόν ξέρετε, στον πολιτικό βίο ένας καλαθοσφαιριστής περισσότερο ή ένας προβεβλημένος δημοσιογράφος. Να σας πω. Όπως γνωρίζετε, το κίνημά μας είναι αυτό που πολύ έντονα έχει πει ο καθής στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες του. Το έχουμε πει και το έχουμε κάνει στην πράξη. Στη Βουλή οι άνθρωποι που υπερασπίζονται συγκεκριμένες ιδέες είναι άνθρωποι που τις έχουν δοκιμάσει και στην πραγματική ζωή. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε ηθοποιό για να λύσει το ασφαλιστικό. Ανεξήγητα. Και δεν μου έδωσε ποτέ ούτε μια προσωπική εξήγηση που κάποια στιγμή ήταν οι μέρες που μιλάγαμε τότε. Το εξήγησα. Δεν έχω πολιτική διαφωνία, αλλά είναι δυνατόν να βάζεις έναν ηθοποιό για το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Έναν ηθοποιό εννοώ που δεν έχει γνωστικό αντικείμενο σε αυτό το πράγμα που καλείται να υπηρετήσει. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Η πρότασή μας για την κυβέρνηση θα είναι οι άνθρωποι που ο καθένας ξέρει το τομέα του. Αν με ρωτάς για τον αθλητισμό, βεβαίως θα βάλω ένα καλαθοσφαιριστή υπουργό, αν μου δοθεί η δυνατότητα. Δηλαδή ο Παταβούκας που έρχεται. Δεν είναι ακριβώς καλαθοσφαιριστής. Είναι ένας άνθρωπος ενεργός της επιχειρηματικότητας με πολιτικές απόψεις πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτός θα είναι χρήσιμος στο τομέα του αθλητισμού, αν θα πρέπει εμείς να κάνουμε ένα βήμα εκεί. Ή ένας δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει ένα λόγο στα πράγματα που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρει καλά τι γίνεται και μπορεί πιο εύκολα να ξετρυπώσει. Κύριε Θεοδωράκη, πολιτικές. Επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση. Σε ποιο χώρο ανήκετε, πώς χαρακτηρίζετε το κόμμα σας. Απαντήσω. Να σας πω. Γιατί ακούμε διάφορα. Ναι. Κάποια πολύ αριστερά, κάποια πολύ δεξιά, ναι. Κάποια στο κέντρο. Έχουμε. Αν ακούτε δεχτήλιο. Πολύ δεξιά, θα ήθελα να μου τα επισημάνετε και να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Στο μεταναστευτικό ναι, θα πάμε. Θα το συζητήσουμε και θα. Μετά. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά νομίζω ότι το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς το Θεοδωράκη για το μεταναστευτικό είναι ότι είναι ακροδεξιά. Μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα το συζητήσουμε. Το ποτάμι έχει μέσα του και φιλελεύθερους, προοδευτικούς φιλελεύθερους, και ήρθε και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δράσης του Στέφανου Μάνου κάποτε, του Θοδωρή Σκυλακάκη σήμερα, που είπε ότι στηρίζουμε το ποτάμι σε αυτή τη μάχη. Έχει ανθρώπους από την κεντροαριστερά. Ήρθε όλη αυτή η ομάδα των παιδιών που τόσα χρόνια δρούν ή μπροστά, που τόσα χρόνια δρούν στην καινοτομία, παράγουν καινούριες απόψεις, οι οποίοι θα είναι στα ψηφοδέλτιά μας, και κάποια νέα παιδιά από αυτούς
θα είναι επικεφαλής περιφέρειας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στη Βουλή νέους ανθρώπους. Και βεβαίως είναι όλο αυτό το ρεύμα της αριστερής μεταρρύθμισης, ο Λυκούδης και μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα σε όλη τη χώρα, όπου προσπαθούμε όλοι, ας μου επιτραπεί και οι τρεις από εδώ, δηλαδή φιλελεύθεροι, κεντρώοι, κεντροαριστεροί, που προσπαθούμε να βάλουμε στο κέντρο τον άνθρωπο. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι το αριστερό βιβλίο ή το δεξιό βιβλίο δεν αρκεί για να ερμηνεύσει τα πράγματα σήμερα. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που θα έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Οι ιδεολογίες είναι από πίσω. Και να σας πω και κάτι. Ειδικά σε αυτή την περίοδο, ειδικά σε αυτή την περίοδο, πείτε μου ένα πρόβλημα που είναι αριστερό. Και πείτε μου ένα πρόβλημα που είναι δεξιό. Θα σας πω λοιπόν εγώ ότι όλα τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από δεξιές κυβερνήσεις, από αριστερές κυβερνήσεις, και οι λύσεις πρέπει να δοθούν από πραγματιστές, από λογικούς ανθρώπους. Είναι αριστερός ο φόρος 23% που έβαλε ο Τσίπρας στα γεροκομεία? Με ποια λογική? Με ποια λογική? Εννοείται και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό επειδή έχει ζητηθεί πάρα πολύ, δεν το θέτω καν. Μάλιστα. Γιατί και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το παίρνει πίσω. Το πήραν, έτσι. 23% φόρος στα ιδιωτικά σχολεία. Και κάποιοι τις πρώτες μέρες λέγανε ότι μα ποιοι είναι στα ιδιωτικά σχολεία. Και τώρα συνειδητοποίησανε. Όχι, ότι... όχι, κύριε Θοδωράκη, και όχι μόνο αυτό. Ναι. Αλλά ήταν απ' έξω μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Ουσιαστικά πλήττονταν φροντιστήρια, τα οδεία. Τα επαρχιακά. Τα παιδιά μας που πηγαίνουν για ενίσχυση, ναι, σε περιφερειακά. Άρα, αυτό όμως, λοιπόν, είναι αριστερό ή δεξιό? Παρόλα αυτά, άρα δεν έχετε ιδεολογικό πρόσωπο. Θέλω να σας πω. Ναι, ναι, δεν έχω ιδεολογικό πρόσωπο. Παρόλα αυτά, κύριε Θοδωράκη. Η αρχή μου είναι ότι η χώρα είναι σε μια κατεστραμμένη κατάσταση. Πρέπει να ανορθωθεί και μετά να αποφασίσουμε. Και όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό. Και όλοι μαζί μπορούμε, αλλά το όλοι μαζί μπορούμε έχει πολλές εξαιρέσεις. Επιτρέψτε μου. Το όλοι μαζί μπορούμε δεν σημαίνει ότι παίρνει μαζί σου, όπως σας είπα πριν, κάποιους εθνολαϊκιστές, δεν παίρνεις μαζί σου κάποιους δογματικούς, δεν παίρνεις μαζί σου κάποιους που πιστεύουν και πιστεύανε μέχρι χθες στη Δραχμή. Τέτοια λάθη εμείς δεν έχουμε κάνει. Είμαστε μια συμπαγής, όλοι μαζί μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Θοδωράκη, δεν έχει να κάνει μόνο με ποιους θα πας και να συνεργαστείς, αλλά και για ποιους. Βέβαια. Και μάλλον αυτό είναι το σημαντικότερο. Σωστό. Άρα σωστό. Λοιπόν, στο θέμα των ιδεολογιών, δεν μπορείς να είσαι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστροφύλαξ. Στο θέμα, θέλω να πω στο ότι θέμα του κόσμου σε αυτές είναι πολύ απλό. Να σας πω. Να είσαι με τους περισσότερους. Θέλω είσαι να πω με την κοινωνία. Ότι υπάρχουν αντίπαλα, συγκρουόμενα συμφέροντα. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι. Τα και οποία με δεν αυτό... είναι αριστερά ή δεξιά. Και δεν μπορεί να είσαι και με αυτόν τον κακό επιχειρηματία, ο οποίος λέει: απολύσεις. Δεν θέλω να πληρώνω στην εφορία. Θέλω να έχω μισθούς Πακιστάν, Ινδίας. Δεν θέλω να με ελέγχει κανένας. Και ταυτόχρονα να λες όμως, ας πούμε, ότι είμαι και με τον εργάτη. Δεν όχι, γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Όχι. Πρέπει να πάρεις θέση σε αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι. Είσαι με τους περισσότερους. Είσαι με την πλειοψηφία. Είσαι με τον κόσμο της εργασίας. Δεν είσαι με τα συμφέροντα και με τις συντεχνίες. Αυτή είναι η αντίθεσή μας σε σχέση με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Θα σας πούν κάποια κόμματα ότι εγώ δεν είμαι με τα συμφέροντα. Και εννοούν θα φτιάξω τα δικά μου συμφέροντα. Θα σας πούν κάποια άλλα κόμματα, εγώ δεν είμαι με τις συντεχνίες. Εμείς λοιπόν σας λέμε, δεν είμαστε με τις συντεχνίες και δεν είμαστε με τα συμφέροντα. Και ειδικά με τα συμφέροντα που κρατούν γονατισμένη τη χώρα, με αυτούς δηλαδή τους λίγους που τόσα χρόνια, ενώ κυρίως τώρα επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, κάνανε τα δύνατα δυνατά για να κερδίζουν αυτοί, να βγάζουν τα λεφτά τους έξω και ο κόσμος να υποφέρει. Όχι λοιπόν με τις συντεχνίες. Το χτύπημα όμως, το χτύπημα δεν ήρθε. Το χτύπημα δεν ήρθε. Ο κύριος Τσίπρας είχε άλλες προτεραιότητες. Από το Φλεβάρι, στην πρώτη μου ομιλία στη Βουλή, του είπα ότι είναι προτεραιότητα να βάλουμε μια λογική σχέση με την επιχειρηματικότητα. Να σπάσουμε το τρίγωνο της αμαρτίας. Μίντια, πολιτική, τράπεζες. Ήταν η πρώτη μου ομιλία στα μέσα Φλεβάρι. Πάντως σας κατηγορούν, ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ότι είσαστε προϊόν των μίντια και από πίσω κρύβεται διαπλοκή και όλα αυτά. Ναι. Τα λένε
Εδώ, είναι προηγουμένως μας το είπε και ο κύριος Σκουλέτης. Θα σας να κάνετε Σκουλέτης. Το εξής. Εσείς από την άλλη θέλετε τώρα λέτε. Θέλετε να κάνουμε ένα πείραμα με τις εφημερίδες που έχετε μπροστά σας. Ακριβώς. Λέτε τώρα ότι όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βέβαια σχέσεις βέβαια με τα βίντεο. Λέω πολύ ξεκάθαρα γιατί, ότι οι μεγάλοι διαπραγματευτές. Πάρα πολλές συνεντεύξεις. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Οι μεγάλοι διαπραγματευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τα μίντια, ο κύριος Σκουλέτης, ο κύριος Παπάς, έχουν εξασφαλίσει μια τεράστια προβολή του ΣΥΡΙΖΑ στα μίντια. Πάρτε, αν θέλετε. Δεν είναι λογικό το κόμμα που είναι στην καθόλου κυβέρνηση λογικό, να καθόλου έχει λογικό. Καθόλου λογικό δεν είναι. Προσέξτε, ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και δικαιούται, ήταν και δικαιούται τη μεγαλύτερη προβολή. Έτσι, γι' αυτό έτσι το λέω. Και το κόμμα τις του. Τις μέρες της αντιπαράθεσης είναι μας. Κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, να σας απαντήσω συγκεκριμένα. Όταν έγινε η προημερησίας συζήτηση στη Βουλή, υπήρχε μία εφημερίδα η οποία είχε 7 σελίδες. Εννοώ τότε η μία και μοναδική αντιπαράθεση αρχηγών μέσα στη Βουλή. Υπήρχε μία εφημερίδα που τη φωτογραφίζουν ότι είναι στο πλευρό μας, έτσι, που είχε 7 σελίδες στον κύριο Τσίπρα και για την ομιλία του Σταύρου Θεοδωράκη έγραφε «Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανέπτυξε τις συνήθεις απόψεις του». Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή είστε παλιοί δημοσιογράφοι, εγώ σας συνιστώ να ξεφυλίσετε τις εφημερίδες αυτές που θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ διαπλοκή. Να δείτε αν υπάρχει το ποτάμι. Μάλιστα. Και σε ποια θέση είναι το ποτάμι και σε ποια θέση όχι είναι ο Τσίπρας, είναι τα στελέχη του Τσίπρα. Είπατε κύριε Θεοδωράκη και σημείωσα εδώ πέρα, όχι στις συντεχνίες, έχετε αναφερθεί στο παρελθόν όχι στα κλειστά επαγγέλματα και έχετε αναφερθεί και σε μεταρρυθμίσεις. Ναι, όταν συντεχνίες είναι δύσκολο να το λέει ένας συγκεκριμένο να μας πείτε. Όχι, εγώ είπα συγκεκριμένα. Είπα ότι η παραχώρηση της κυβέρνησης στον κύριο Φωτόπουλο, που μάλιστα τώρα είναι με τον κύριο Λαφαζάνη και βρίζει τον κύριο Όχι, Τσίπρα. Όχι, θέλουμε μια ερώτηση άλλη να σας κάνουμε. Όχι, παρακαλώ, απάντησε. Η παραχώρηση του κυρίου ο κύριος Λαφαζάνης νομίζω το έχει κάνει ως υπουργός. Τα σάντουιτς που λέμε. Τα σάντουιτς του Φωτόπουλου. Των εργαζομένων της ΔΕΗ, έτσι. Ξέρετε τι πρόσθετο ήτανε. Ήτανε, όπως μας τα παρουσίασαν στα νοσοκομεία τα στοιχεία, ήτανε 2.000 νοσοκόμοι και 1.000 γιατροί. Τι έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Όλοι πρέπει να πάρουμε σάντουιτς. Όλοι πρέπει να πάρουμε αυξήσεις. Με την ευρύτερη έννοια, έτσι. Αλλά τι έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Ποια έχει προτεραιότητα. Για μένα λοιπόν λέω ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συντεχνία. Είναι οι 2.000 νοσηλευτές και οι 1.000 γιατροί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όχι στις συντεχνίες, όχι στα κλειστά επαγγέλματα, ναι στις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Να ανοίξει το κλειστό επάγγελμα του καναλάρχη. Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω, να σας πω δύο προτάσεις. Να σας πω υπέρ του νομοσχεδίου αυτού που ήταν να έρθει αλλά δεν προλάβαμε. Να σας πω δύο συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε εμείς για τη διαφθορά. Το ένα είναι ότι έχουμε πει ενιαία αρχή προμηθειών. Το ξέρετε ότι γίνεται μεγάλο πλιάτσικο με τις προμηθείες. Υπουργοί που πλουτίζουν, γενικοί γραμματείς που πλουτίζουν, διευθυντές νοσοκομείων που πλουτίζουν και ξαφνικά τα πόθεν έσχες προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δεν είναι ανάγκη να πούμε λεπτομέρειες, τα έχουμε ζήσει για δεκαετίες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή η χώρα πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία αρχή προμηθειών, η οποία θα είναι πάνω άνθρωποι με διακομματική συνένεση, με μια ευθύνη ότι τέλος πάντων είναι η κατά κοινή ομολογία αδιάφθοροι, οι οποίοι θα αποφασίζουν για τις μεγάλες προμήθειες της χώρας. Αρχίζοντας από τα μικρά και τελειώνοντας τα μεγάλα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κάθε υπουργό που αύριο θέλει να εκλεγεί ξανά βουλευτής. Άρα τι θέλει. Θέλει προβολή. Να διαπραγματεύεται με εσάς, το λέω παραδειγματικά, την υποψηφιότητά του. Άρα να βοηθάει τον ξάδελφό σας που έχει μια τεχνική εταιρεία. Εμείς λοιπόν λέμε ενιαία αρχή προμηθειών. Το βάλαμε στη Βουλή, δεν συζητήθηκε. Έπρεπε αυτούς τους 7 μήνες να κάνουμε βήματα. Για τα κανάλια. Για τα κανάλια, γιατί είναι σημαντικό. Και θα ήθελα να σταθούμε. Θα πρέπει να μπουν κριτήρια και θα πρέπει να δοθούν άδειες εκπομπής σε ανθρώπους που τηρούν αυτά τα κριτήρια. Έχουμε μια διαφωνία με τον κύριο Παπά και του είπαμε. Πρώτον, ότι ο νόμος είναι πολύ υπουργοκεντρικός. Δηλαδή δεν βάζει στο παιχνίδι το ΕΣΟΡΟΥ, δεν βάζει στο παιχνίδι μια ανεξάρτητη αρχή, μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, όπως συμβαίνει. Λέει ότι ο υπουργός αποφασίζει. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα. Γιατί οι υπουργοί είναι και καλοί, είναι και κακοί. Θα το ψηφίζατε αυτό το σκήμα νομοσχεδίου ότι εμείς κάναμε, έτσι σε διαβούλευση. Σας είπα ότι κάνουμε συγκεκριμένες τροπολογίες. Ναι, το ένα είναι αυτό. Ωραία. Ένα άλλο. Αλλά το στηρίζετε. Το στηρίζουμε. Ά. Στηρίζουμε την αλλαγή στα κανάλια. Να σας πω ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και να μου πείτε εσείς ο δημοσιογράφος αν συμφωνείτε ή όχι.
Το μοναδικό κριτήριο για να πάρει αύριο κάποιος μια άδεια τηλεοπτικής εκπομπής, σύμφωνα με τον κύριο Παπά, είναι το χρήμα. Είναι το χρήμα το μοναδικό κριτήριο? Σε ποια χώρα δεν είναι μόνο είναι το χρήμα? Υπάρχει μια λάθος σειρά κάνετε, κριτήριων. Λάθος κάνετε. Είναι πληστηριασμός. Ναι, λέει να έχει αν δημοσιογράφους. Αν πληρούν τα κριτήρια. Όχι, να πληρούν δεν και κάποια κριτήρια. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει. Μα εντάξει, και εμείς το διαβάσαμε και υπάρχουν ένα σωρό. Η τελική κριτήρια. Απόφαση είναι με βάση το πληστηριασμό. Ναι. Αυτό αν λέει. Αν πληρούν τα κριτήρια, όχι, δίνετε... θα δώσετε περισσότερα χρήματα. Συγγνώμη, αν εσείς δώσετε δηλαδή 1 εκατομμύριο, έτσι, και εγώ δώσω 800 χιλιάρικα, σημαίνει ότι εσείς είσαστε καλύτεροι στα κανάλια? Όχι, αλλά και οι δύο θα πληρούν τα κριτήρια. Στην Ισπανία, και ξέρετε τι κάνανε? Στην Ισπανία κάνανε άλλα πράγματα. Βάλανε μέσα σε ένα τμήμα του ελέγχου τους μαζικούς φορείς. Πρέπει να πάμε δηλαδή σε πρότυπα όπου δεν θα παράγουμε καινούργιους μηντιάρχες. Έρχεται, δεν θέλω να σας πω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Υπάρχουν. Θα έρθουν να πάρουν απλώς μια καινούργια άδεια να εκπέψουν ένα καινούργιο κανάλι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η πολιτεία δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Δεν είναι το χρήμα. Η ελάχιστη, η όλη προϋπόθεση. Ναι, γιατί όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν σε αυτό. Και θέλω όμως αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, θέλω σε αυτό το πράγμα με το χρήμα, γιατί θέλω λίγο να μας ξεκαθαρίσετε, γιατί δεν το πολύ καταλάβαμε τι έγινε. Ποιο? Σε σχέση με τον διαφημιστικό χρόνο των κομμάτων. Ναι. Είπατε εσείς ότι θα πρέπει να αποτιμηθεί αυτός ο χρόνος σε χρήμα. Χρήμα. Ναι, να σας πω τι γίνεται. Ναι, να το καταλάβω. Να σας πω. Κάποια στιγμή η Επιτροπή, πώς το λέμε, η Διακομματική Επιτροπή, η Διακομματική Επιτροπή είπε μοιράζουμε το χρήμα, μοιράζουμε το χρόνο στη τηλεόραση. Το χρόνο στη τηλεόραση, έτσι. Ναι. Πώς μοιράζει το χρόνο στη τηλεόραση, είπανε, θα πάρει το 80% τα δύο μεγάλα κόμματα και τα 20% τα υπόλοιπα κόμματα. Ωραία. Θα πάρει λοιπόν το 40%, παραδειγματικά λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ και το 5% το ποτάμι. Ωραία. 5% το ποτάμι σε ποιο? Στο Δελτίο Ειδήσεων, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα χάος. Πώς θα αποτιμηθεί το πεντάλεπτο? Γιατί όπως ξέρετε, άλλο να μου δώσει ένα πεντάλεπτο στη δικιά σας εκπομπή που έχει θεαματικότητα και άλλο στις 12 το βράδυ ή μετά το βράδυ. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Εκεί λοιπόν υπόθηκε μια συγκεκριμένη πρόταση από εμάς. Ότι θα πρέπει να αποτιμηθεί με βάση τη μόνη διαδικασία που ήδη υπάρχει. Ότι κάθε ζώνη τιμολογείτε. Εσείς έχετε ένα τιμολόγιο ακριβό και το βράδυ. Και είπαμε ότι στη διάταξη θα μπει, στην απόφαση θα μπει συγκεκριμένη διάταξη που θα λέει ότι αυτό δεν γεννά καμία υποχρέωση του κράτους απέναντι στην πολιτεία, γίνεται μόνο για πρακτικούς λόγους. Συμφωνήσανε όλοι στη διακομματική και μετά βγήκε ένας άνθρωπος, δεν θέλω να τον ξαναναφέρω, γιατί δεν θέλω να το κάνω προσωπικό το θέμα, και έκανε δηλώσεις εναντίον μου. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μονές εναντίον μου. Τους συμβουλεύω, επειδή έχουμε ακόμα 15 μέρες, να αφήσουν τις αιμονές τους στην άκρη. Γιατί μπορούμε και εμείς, συγγνώμη, παρακαλώ, μπορούμε και εμείς να πετάμε εύκολα λάσπη. Δεν το κάνουμε. Επειδή λοιπόν τα δρομολόγια του καθενός στην κοινωνία, στα γραφεία των εκδοτών, στα γραφεία των επιχειρηματιών, στα γραφεία των εργολάβων είναι συγκεκριμένα, θα παρακαλούσα κάποιους από το προεκλογικό, από την προεκλογική παρέα του ΣΥΡΙΖΑ, να σκεφτούν πολύ αν θα ξαναπιτεθούν. Λοιπόν, στο θέλω, επειδή έχουμε πολύ λίγο ακόμα, να πάμε στο θέμα του μεταναστευτικού. Ναι. Εσείς λέτε όχι ανοιχτά σύνορα, βέβαια, αλλά να έρθει η Frontex. Τι εννοείται ακριβώς, τι κάνει εμείς η Frontex? Εμείς λέμε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Η Frontex τι κάνει, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει. Ναι. Θα πρέπει να δεν λάβετε... κλείνει τα σύνορα πάντως η Frontex. Να σας πω τι κάνει. Ναι, για πείτε μας. Να σας πω, να θυμίσουμε βέβαια στον κόσμο ότι είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχω πάει 2 φορές στα νησιά τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι. Εννοώ ότι αλλιώς να τα βλέπεις και αλλιώς να στα λένε ή να διαβάζεις εφημερίδες. Εγώ ήμουν εκεί. Πήγα 2 φορές και θα έχετε δει τις φωτογραφίες μου. Είδα τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, την αστυνομία, το λιμενικό, τους κοινωνικούς φορείς. Μίλησα με όλους. Τι πρόβλημα υπάρχει στα νησιά? Τα σύνορά μας είναι δύσκολα. Είναι θαλάσσια. Mm-hmm. Εμείς είχαμε πει από πριν ότι είναι τεράστιο κόστος για την Ελλάδα αυτό. Δεν μπορεί η Ελλάδα, γιατί αν θέλετε κάτι, δεν είναι ελληνικά σύνορα μόνο αυτά. Είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μάλιστα. Δεν είναι τα ίδια που λέει ότι έχω Ιταλία με τη Γαλλία. Άρα τι λέμε εμείς λοιπόν? Ότι η ευθύνη των σύνορων, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, είναι της Frontex. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και με λεφτά, και με καράβια, και με ανθρώπους. Να σας πω τι κάνει. Να σας πω τι κάνει. Γιατί το παρουσιάζεται σαν η Frontex να φυλάει τα σύνορα. Να σας δεν πω τι κάνει. Επιτρέψτε μου. Ναι. Η Frontex τι κάνει? Η Frontex πρέπει να φροντίζει τους πρόσφυγες που έρχονται. Και τώρα γίνεται, αλλά γίνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Να φροντίζει τους πρόσφυγες
Και εμείς έχουμε ζητήσει το εξής. Οι πρόσφυγες πρέπει να ταυτοποιούνται αμέσως ή δυνατόν σε πλοία της Frontex. Έχει συμβεί. Να ταυτοποιούνται σε πλοία, να υπάρχει εκεί όλη η διαδικασία και να φεύγουν αμέσως οι πρόσφυγες. Μιλώ για πρόσφυγες, ναι, και δεν τους μπερδεύω με τους μετανάστες όπως τους μπερδεύουν κάποιοι. Να αναλάβει η ευθύνη, την ευθύνη η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει ιστορία, έχει αρχές. Πρέπει να το θυμηθεί. Ναι, αλλά έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πρόσφυγες. Ξέρετε γιατί είπα για δεξιά ρητορική, γιατί λέτε όχι ανοιχτά σύνορα. Βέβαια. Τι σημαίνει κλειστά σύνορα? Να σας πω τι σημαίνει, ναι, κλειστά σύνορα. Γιατί, να βάλουμε ένα φράχτη δηλαδή, όχι, όπως βάλαμε στον Εύρο, να βάλουμε στη θάλασσα. Δεν βάζεις φράχτη στη θάλασσα. Τι κάνεις? Δεν βάζεις τη φράχτη. Γιατί όπως είπατε, η Frontex, αυτοί που έρχονται μέσα, τους ταυτοποιεί και κάνει screening. Αυτό κάνει η Frontex. Ελέγχεις ποιοι μπαίνουν στη χώρα σου. Αποτρέπεις τους μετανάστες. Η άποψή μας είναι. Να σας πω πώς τους αποτρέπεις. Έτσι. Ότι πριν από την προηγούμενη χρονιά είχαμε σύλληψη κάποιων δεκάδων λάθρο. Πώς τους λέμε αυτούς που εμπορεύονται στις ψυχές των ανθρώπων? Διακινητές. Αυτούς τους, αυτά τα καθάρματα. Έτσι. Που βάζουν τον κόσμο στις βάρκες και πνίγονται. Τώρα δεν είχαμε αυτούς τους μήνες. Γιατί δεν είχαμε? Πάψανε να υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προσοχή μας απέναντι σε αυτούς που διακινούν τους ανθρώπους μειώθηκε. Για ποιο λόγο μειώθηκε? Γιατί δεν κυνηγάμε ανελέητα αυτούς που εμπορεύονται αυτούς τους ανθρώπους? Και κάνεις κάτι άλλο για τα σύνορα που μου λέτε. Οι μεταναστευτικές ροές είναι τεράστιες. Δεν μπορούν να δεχτούν όμως οι Έλληνες όλους τους μετανάστες όλου του κόσμου. Άρα κάνεις μια μεγάλη συμφωνία, όπως έχουμε πει, με την Τουρκία, μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι μεταναστευτικές ροές να ελεγχθούν στα εδάφη της Τουρκίας. Η λογική ότι μπορούν να έρθουν όλοι εδώ στην Αθήνα και εδώ κάποια στιγμή να κάνουμε εμείς το διαχωρισμό, να τους βάλουμε στα τρένα και να τους στείλουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα πιο δύσκολο κρίση από ότι αυτό που γίνεται τώρα να γίνει στην καθόλου Τουρκία. Δεν είναι. Καθόλου. Γιατί γινόταν χρόνια. Και γιατί μπορεί να γίνει? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ροές εκατομμυρίων έχετε απάντηση στο ερώτημα? Επειδή βλέπω ότι το θέμα το κινείται με μια απαξία, επιτρέψτε μου. Απαξία. Έχετε απάντηση? Τι γιατί? Απαξία. Να σας πω. Για το θέμα το προσφυγικό. Για τις θέσεις μας, λέω. Όχι, για το μεταναστευτικό. Να σας πω κάτι. Απλώς έχετε απάντηση. Επιτρέψτε μου. Ναι. Έχετε απάντηση γιατί ο ΙΕ, που δεν είναι ποτάμι, έθεσε θέμα στην κυβέρνηση επιτέλους να μας δώσετε έναν άνθρωπο να συνεννοηθούμε? Πιστεύετε ότι είναι δάχτυλο δικό μας? Γιατί όταν είπαν οι Ευρωπαίοι. Και εμείς το λέμε συνέχεια στην κυβέρνηση. Ναι, άρα μην ότι μου λέτε, δεν έχουν κανένα συντονισμό. Μην μου λέτε λοιπόν. Μα δεν σας λέω. Εσείς λέτε όχι ανοιχτά σύνορα. Τα σύνορα μας έτσι είναι. Όχι, θα μπαίνουν οι άνθρωποι. Μα πώς δεν είναι έτσι? Υπάρχει, άρα το κλειστά σύνορα είναι να μπει φράχτη. Όχι, δεν είναι φράχτη. Ή να μπουν πλοία. Υπάρχουν. Γιατί το λένε πάρα πολύ και ο κόσμος δεν ξέρει. Λένε Frontex, νομίζω ότι η Frontex είναι πλοία που έρχονται. Φαντάζομαι όλοι έχουμε την εικόνα ενός σπιτιού μπροστά μας. Υπάρχουν δύο λύσεις. Στο σπίτι, έτσι, να βάλεις φράχτες και ηλεκτροφόρα καλώδια και να μην μπορεί να πλησιάζει κανείς. Ναι. Και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και η άλλη είναι ότι την πόρτα του σπιτιού κάποιος την ανοίγει και κάποιος την ελέγχει. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Αυτή η πόρτα λοιπόν σήμερα είναι διάπλατη ανοιχτά. Και δεν πρέπει να είναι διάπλατη ανοιχτά, γιατί είναι εις βάρος των προσφύγων. Μάλιστα. Οι πρόσφυγες πρέπει να βοηθηθούν από εμάς. Εννοώ τους Ευρωπαίους. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Και το ανθρωπιστικό μας καθήκον δεν είναι να τους φέρουμε στην Αθήνα για να είναι στα συσίτια. Ούτε θέλουν κιόλας. Θέλουν να φύγουν. Μια πολύ τελευταία. Παρακαλώ. Σταύρος Θοδωράκης. Τι? Ένας κουρασμένος πολιτικός, γιατί ξέρεις το κόμμα μας είναι και λίγο χειροποίητο. Δεν έχουμε διαφορά. Προβεβλημένος πάντως. Προβεβλημένος. Προβεβλημένος. Και επειδή ίσως είσαστε δημοσιογράφος. Το φίλο σε μια, νομίζω, χρήσιμη καριέρα που έκανα σαν δημοσιογράφος, αλλά δεν είμαι, ξέρεις, δεν έχω υπογράψει κανένα συμβόλαιο μονιμότητας με την πολιτική. Έχω πει ότι για λίγα χρόνια θα είμαι στην πολιτική. Θα είμαι στην πολιτική όσο μπορώ να είμαι χρήσιμος. Δεν θα είμαι δηλαδή, δεν θα πάρω σύνταξη από τη Βουλή. Άλλωστε, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς σύνταξη από τη Βουλή, έτσι. Και είμαστε ενάντια στους βουλευτές, τους ισόβιους. Πρέπει να γίνει μια τροπολογία στο Σύνταγμά μας. Δύο θητείες είναι αρκετές. Τέσσερις σε όλη τη ζωή. Και να μην παίρνουν και συντάξεις. Ναι, να παίρνουν τις συντάξεις του επαγγέλματός. Ναι, του επαγγέλματός. Βέβαια. Έτσι. Η πολιτική χρειάζεται κάποιους σαν και εμάς. Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Δεν εννοώ κάποιους στο ποτάμι. Δηλαδή χρειάζεται κάποιους ανθρώπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Που αφήνουν τη ζωή τους, αφήνουν τη βόλεψή τους και μπαίνουν για μερικά χρόνια να βοηθήσουν την πολιτική. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα οθήσει
τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους νέους παίχτες, για να πω ένα ποδοσφαιρικό όρο, να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκλογές. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάλαβες γιατί τους έκανε δύσκολη τη ζωή. Μονολεκτικές ερωτήσεις. Με το ίδιο νόμισμα μου στον πληρώνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο κόμμα σας.